Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το OpenOffice, το οποίο είναι μια σουίτα με δωρεάν εφαρμογές γραφείου, όπως είναι το Word, το αντίστοιχο πρόγραμμα δηλαδή με το Word, με το Excel και με το PowerPoint. Θα ανοίξουμε λοιπόν τώρα το Google Chrome, μεγαλώνουμε το παράθυρο και πάμε και γράφουμε στη γραμμή διεύθυνσης OpenOffice. Η πρώτη επιλογή που βλέπουμε είναι το Apache OpenOffice, είναι το site της εταιρείας. Το καταλαβαίνουμε από το www.openoffice.org. Το ανοίγουμε, πάμε πιο κάτω, εκεί που λέει γρήγορη λήψη. Βλέπουμε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Επιλέγουμε τα Windows. Και ξεκινάει να μας πει ότι σε λιγάκι θα ξεκινήσει να κάνει την λήψη του αρχείου. Κάτω αριστερά θα δούμε ότι έχει ήδη αρχίσει η λήψη του αρχείου και σιγά σιγά το αρχείο αυτό θα φορτωθεί όλο στον υπολογιστή. Για να δούμε το αρχείο θα πάμε εδώ κάτω αριστερά στο τριγωνάκι και θα πατήσουμε εμφάνιση στο φάκελο. Έτσι, όταν ολοκληρωθεί όλη η λήψη, θα δούμε το OpenOffice στο φάκελο που έχει εγκατασταθεί, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα στοιχεία λήψης. Το βλέπουμε εδώ. Τώρα για να μην χάσουμε χρόνο, εγώ θα πάρω αυτή την εγκατάσταση που την έχω κάνει ήδη, το έχω ξανακατεβάσει δηλαδή. Πατάω διπλό κλικ για να ξεκινήσω την εγκατάσταση του OpenOffice. Με ρωτάει αν θέλω να επιτρέψω να κάνει αλλαγές στη συσκευή. Πατάω ναι. Πατάω ύστερα το επόμενο και φτάνω στο φάκελο εγκατάστασης. Φάκελο εγκατάστασης, αν προσέξουμε εδώ, είναι το desktop, δηλαδή επιφάνεια εργασίας. Επειδή δεν μας αρέσει αυτός ο φάκελος για να γίνει εγκατάσταση ενός προγράμματος, μπορεί κατά λάθος να το σβήσουμε. Πάμε στην αναζήτηση, πάμε εκεί που λέει αυτός ο υπολογιστής για να το αποθηκεύσουμε στον σκληρό μας δίσκο, το C. Συνήθως στις εφαρμογές τις αποθηκεύουμε στο φάκελο αρχεία εφαρμογών ή στο φάκελο αρχεία εφαρμογών επί 86. Αυτόν επιλέγω για να κάνω την εγκατάσταση, πατάω OK. Είμαι τώρα στο Program Files επί 86 και πατάω την εγκατάσταση για να γίνει. Στο πρώτο παραθυράκι που θα βγάλει θα πατήσω το επόμενο, όνομα χρήστη. Αφήνω το User, μπορούμε να βάλουμε και το δικό μας όνομα χρήστη άμα θέλουμε. Θέλουμε για όλους τους χρήστες, φαντάζομαι, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πατάμε μετά επόμενο. Πατάμε τη βασική εγκατάσταση. Θέλουμε να υπάρχει μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας και μετά πατάμε την εγκατάσταση. Κάνει σιγά σιγά την αντιγραφή των αρχείων μας και προχωράει. Και μετά σε λίγο θα είναι έτοιμο να έχει γίνει εγκατάσταση και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να το, μας λέει ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και πατάμε το τέλος για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το OpenOffice. Πηγαίνοντας τώρα στην επιφάνεια εργασίας, βλέπουμε ότι το έχουμε εγκαταστήσει, πατάμε διπλό κλικ, το μεγαλώνουμε, κάνουμε μεγιστοποίηση και αν θέλουμε να πάμε στο περιβάλλον του εγγράφου κειμένου, το επιλέγουμε.